εσάς. Τι κάνετε? Καλά, εσείς? Ωραία. Κάτσε Σάσα. Μαρία, καταρχήν θέλω να ξεκινήσω από εσένα. Είσαι πάρα πολύ όμορφη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πολύ όμορφη. Τυχερός αυτός που σε έχει. Και που έχει και εμάς. Λοιπόν, δεύτερο θέλω, Ισαΐα, θέλω να σου πω. Δεν μιλάς εσύ. Ισαΐα, θέλω να σου πω ότι αυτός που την έχει και είναι τυχερός ζηλεύει λίγο, γιατί ξέρει ότι έχει πολλές κατακτήσεις και λέει, είναι συνέχεια όλη τη μέρα με τον Ισαΐα ή έχει κατακτήσει ένα ομορφόπεδο κτλ. Είναι λίγο αγχωμένος. Αλλά σε εμάς το παίζει cool. Δεν έχει να φοβηθεί τίποτα. δεν έχει θέμα. Δεν έχει θέμα. Δικός μας είναι, δικός μας. Να κοιμάται ήσυχος. Ήσυχος. Εντάξει. Λοιπόν, εμένα μου αρέσει πάρα πολύ στο χορό. Έχεις το ρυθμό μέσα σου. Ναι. Mm. Τι, όχι. Όχι, ναι. Όχι. Όχι, ναι, βρε. Θα μας πει Μαρία, αν δεν είχα το ρυθμό μέσα μου, εγώ ποιος θα το είχε. Σωστό. Εσύ. Όχι. Εγώ δεν τον έχω το ρυθμό μέσα μου. Ναι, μωρί, εντάξει, τέλος. Ούτε έξω του. Ούτε έξω του. Πώς σου φαίνεται, ρε παιδί μου, η όλη διαδικασία μέχρι στιγμής? Αισθάνεσαι όμορφα για αυτό που συμβαίνει? Καταρχάς μπήκα γιατί μου άρεσε όλο αυτό το σκηνικό. Ναι. Ήθελα να είμαι σε αυτό. Και μου αρέσει πάρα πολύ ο χορός. Ναι. Και η Σαΐα το διασκεδάζεις. Είναι λογικό να μου αρέσει. Φαίνεται ότι το διασκεδάζεις και δεν έχεις χωθεί, ας πούμε, αρνητικά. Δεν νομίζω ότι χρειάζεται να χωθεί κάποιος τώρα σε αυτό το παιχνίδι. Είναι ένα παιχνίδι. Να διασκεδάζουμε, αυτό πρέπει να κάνουμε. Εμείς οι διαγωνιζόμενοι, υποτίθεται. Ναι, ναι. Και να περνάμε όμορφα. Αυτό. Και να κάνουμε καραγκιοζιές, όπως συνηθίζουμε να κάνουμε κάθε φορά. Ο αγαπημένος σου χορός ποιος είναι? Όχι στο παιχνίδι, δεν μιλάω τώρα για αυτά που είναι του ballroom, όπως λέγονται. Εσύ ρε παιδί μου, το χορεύεις. Νομίζω ο χορός του Ισαΐα είναι ο αγαπημένος μου χορός. Πότε θα το χορέψεις? Νομίζω ποτέ. θα δείξει. Είσαι δεσμευμένος τώρα ή όχι? Άλλη ερώτηση. Έλα ρε Ισαΐα, μάλλον το άλλη ερώτηση. Συγγνώμη, κάνει διακοπές. Δεν θα σε ρωτήσω. Δεν ακούω καλά. Δεν θα σε ρωτήσω με πια. Ναι. Δεν θα σε ρωτήσω με πια, λέω. Όχι, μια χαρά σ' ακούω. Είμαι σίγουρος. Πες μου ότι είχα δίκιο. Σε ποιο πράγμα? Ξέρω ότι είχα δίκιο. Σχετικά με τα κιλά. Εσύ ίσα όταν πήγες στο dancing, είπα εγώ στην εκπομπή, έχασες και είσαι πολύ αδύνατος. Συγκριτικά. Α, ναι, είμαι. Συγγνώμη, να ρωτήσω κάτι. Πόσο ύψος έχεις, Ισαΐα? 1,85. 1,85. Πόσα κιλά είσαι? Δεν θα είμαι τώρα με 95. Άστε ρε ψεύτη, παραπάνω είσαι. Εγώ την κατοστάρω νομίζω την έχεις, όχι. Θες να βγάλουμε κοιλιές να δείξουμε? Όχι, εγώ είμαι πιο χοντρός από σένα προφανώς, αλλά είμαι και πιο ψηλός όμως. Όχι, παραπάνω από 95 δεν είναι. Δεν είσαι. Όταν μπήκες στο παιχνίδι πόσα ήσουν? Πρέπει να ήμουν 101. Έχεις χάσει 6 κιλά σε 2 εβδομάδες μέσα, 3. Δεν είναι μόνο 2 εβδομάδες. Από πριν πότε? Είναι τουλάχιστον ένας μήνας. Ναι, εγώ θυμάμαι όμως, τώρα είσαι μια χαρά. Απλώς πριν που είχες περάσει κάποιες δύσκολες καταστάσεις, μας είχες πει ότι το έχεις ρίξει λίγο στο φαγητό. Αλλά μετά αυτό ξεπεράστηκε. Δεν είναι δύσκολη κατάσταση το να τρως. Όχι, αλλά ξεσπάσει. Εγώ συμφωνώ απόλυτα μαζί σου. Δεν ξεσπάσει. Δηλαδή το να τρως είναι ευτυχία, πραγματικά. Παιδιά, τώρα μην. Όταν δεν είμαστε καλά, δεν τρώμε. Εγώ, εντάξει, ναι, τρώμε όταν δεν είμαστε καλά. Εγώ και όταν είμαι καλά, είμαστε καλά, τρώμε. Αν είναι να τρως. Ωραία. Μάλλον αν είναι να φας, θα φας. Πες μου αρέσει το φαγητό. Σε πείραξε αυτό το απρεπές που είπε η Σταμάτη, που σε χαρακτήρισε πάρα πολύ άσχημα? Εμένα με πείραξε και του το είπα και στον αέρα. Και τι είπε? Σε είπε βουβάλι. Ήταν... Η Σταμάτη μάλλον με γουστάρει πάρα πολύ, γι' αυτό δεν θέλει να φανεί. Εγώ πάντως μιλούσα για το μόριό σου, δεν είναι βουβαλίσιο. Παρεξηγήθηκα. Δεν μιλούσα για τα κιλά του. Όχι, απλά ο άνθρωπος είναι γνωστό. Για να το εξομαλύνουμε τώρα, δεν είναι να το κάνουμε για χειρότερο. Αυτό αρέσει. Τι είναι αυτό τώρα, μωρέ. Λοιπόν. Σάσα, ειλικρινά με γουστάρεις πάρα πολύ. Μου το έχεις πει από κοντά, αλλά εγώ δεν ήθελα να το πω στην τηλεόραση. Εσύ όμως δεν με γουστάρεις. Εσύ δεν με γουστάρεις όμως. Δεν πάει με άντρες γι' αυτό. Κοίταξε με αυτά που μου. Όχι, και βέβαια δεν σε γουστάω, με έχεις ξενερώσει να πούμε. Τι να κάνουμε. Έτσι, μπράβο. Ισαΐα, πού εμφανίζεσαι φέτος? Είμαστε Σταυρό του Νότου κάθε Σάββατο μαζί με τον Μύρο Αναστρατή. Ναι, ναι. Όπου έχει ξεσαλώσει πάρα πολύ, μα πάρα πολύ φέτος. Ναι. Ο Μύρωνας. Ναι, για παντοφλέτο είναι ο Μύρωνας. Ακριβώς, και θα είμαστε μέχρι και 30 Νοεμβρίου εκεί, γιατί μετά ακολουθεί ο Πορτοκάλογλου. Ωραία. Να ρωτήσω κάτι, αυτό θα είναι όλο το χειμώνα, έτσι δεν είναι?
Όχι, όχι, είμαστε μέχρι 30 Νοεμβρίου εκεί. Α, δεν άκουσα. Γιατί μετά και... είναι ο Νίκος Πορτοκάλου. Εσείς μετά τι θα κάνετε, θα πάτε κάπου αλλού, θα βρείτε άλλο χώρο όπως πέρσι. Φαντάζομαι πως ναι. Φαντάζομαι πως ναι. Πάντα με τον. Δεν θα χωρίσουν οι δρόμοι μας πάντως με τον Μύρονα. Ωραία. Υπάρχει κοντρίτσα, το ρώτησα και στο Μύρονα τις προάλλες που ήταν μαζί με το Θέμη στο Βερολίνο. Υπάρχει κοντρίτσα που η κοπέλα του Μύρονα χορεύει ως αντίπαλό σου στο παιχνίδι, σε εισαγωγικά το αντίπαλο. Ποια κοπέλα του Μύρονα. Μια ωραία, μελαχρινή, σεξι. Η Χατζίδου. Δεν ξέρω. Με τη Χατζίδου δεν τάχει. Έχει κοπέλα ο Μύρονας. Με τη Χατζίδου δεν τάχει. Με τη Χατζίδου τάχει. Ναι. Α, μια χαρά είναι η Χατζίδου. Η Μέρη. Η Μέρη. Μπού. Ποια Μέρη. Μπού. Η Μέρη Μπού. Α, η Μέρη Μπού. Α, η Μέρη Μπού. Πολύ καλή κοπέλα. Χορεύει και ωραία όμως. Ποιον φοβάμαι. Εντάξει, παιχνίδι είναι ρε παιδί μου, αλλά ποιο θεωρείς μέχρι στιγμής ότι είναι ο άνθρωπος που έχει κλέψει τις εντυπώσεις στο dancing. Δεν το χώρο. Εντάξει, δεν μπορώ να πω ποιος έχει κλέψει εντυπώσεις, γιατί δεν μπορώ να ξέρω τι αρέσει στον κόσμο. Μπορώ να πω σε μένα ποιος είναι αυτός που δεν περίμενα. Σε σένα. Και του το έχω πει κιόλας. Ο Καύδας είναι. Ο Καύδας. Είναι πολύ καλός. Η Αραβανή σου αρέσει. Ναι, μου αρέσει. Είναι. Στεκούδι. Ωραία. Θα κάνουμε ένα lift. Κάνε ένα αλήθεια να κλείσουμε. Έλα, κάνε μας κάτι. Να κλείσουμε με κάτι χορευτικό. Έλα.